Δύο μέρες δεν πήγαμε σχολείο και μου φάνηκε σαν να είχε περάσει πολύ καιρός χωρίς να δω τον Καρόνε. Όσο πιο πολύ τον γνωρίζω, τόσο πιο πολύ τον αγαπάω. Και έτσι συμβαίνει και με τα άλλα παιδιά, εκτός βέβαια από τους εξυπνάκηδες, γιατί ο Καρόνε δεν σηκώνει εξυπνάδες. Κάθε φορά που κάποιος μεγάλος σηκώνει το χέρι να χτυπήσει έναν μικρό, ο μικρός φωνάζει «Καρόνε!» και ο μεγάλος δεν τολμάει να χτυπήσει. Ο πατέρας του είναι μηχανικός στα τρένα. Ο ίδιος άργησε να πάει σχολείο γιατί για 2 χρόνια ήταν άρρωστος. Είναι ο πιο ψηλός και ο πιο δυνατός στην τάξη. Μπορεί να σηκώσει ένα θρανίο με το ένα του χέρι. Όλο τρώει. Είναι πολύ καλό παιδί. Ό,τι και να του ζητήσει κανείς, μολύβι, γόμα, χαρτί, τετράδιο, όλα τα δίνει. Και ούτε γελάει ποτέ, ούτε μιλάει στο σχολείο. Κάθεται πάντοτε ακίνητο στο θρανίο του που του πέφτει λίγο στον άχορο, με καμπουριασμένη τη ράχη του και το μεγάλο του κεφάλι χωμένο μέσα στους ώμους. Όταν τον κοιτάζω, μου χαμογελάει με μισόκλειστα τα μάτια σαν να μου λέει «Τι λες, Ερίκο, είμαστε φίλοι?» Μου φέρνει γέλια έτσι καθώς είναι ψηλός και χοντρός, με το σακάκι, το παντελόνι, τα μανίκια πολύ στενά και πολύ κοντά, με τα χοντροπά πουτσά του, ένα κασκέτο που ποτέ δεν μπορεί να του σταθεί στο κεφάλι, με το κεφάλι κουρεμένο. «Καλέ μου, Καρόνε, αρκεί να σε κοιτάξει κανείς μια φορά κατά πρόσωπο για να σε συμπαθήσει. Όλοι οι πιτσιρίκοι θα ήθελαν να κάθονται κοντά του στο θρανείο. Ξέρει πολύ καλή αριθμητική. Τα βιβλία του τα έχει δεμένα με ένα κόκκινο δερμάτινο λουρί. Έχει και ένα μαχαίρι με φιλτισένια λαβή που μια μέρα του κόψε το δάχτυλο μέχρι το κόκαλο. Μα κανείς στο σχολείο δεν τον πήρε χαμπάρι. Και στο σπίτι δεν έβγαλε άχνα για να μην ανησυχήσουν. Ό,τι και να του πούν δεν θυμώνει και το παίρνει στα αστεία. Αλίμονο όμως αν του πει κανείς δεν είναι αλήθεια, όταν αυτός λέει κάτι με σιγουριά. Τα μάτια του πετάνε φωτιές και χτυπάει με τόση δύναμη το θρανίο που λες και θα το σπάσει. Το Σάββατο το πρωί έδωσε ένα δεκάρικο σε ένα μικρό της πρώτης που έκλαιγε στη μέση του δρόμου γιατί κάποιος του είχε πάρει το δικό του και δεν μπορούσε να αγοράσει ένα τετράδιο. Εδώ και 3 μέρες ασχολείται με ένα γράμμα 8 σελίδων με στολίδια στο περιθώριο για να το δώσει τη μητέρα του που έχει τη γιορτή της. Τη βλέπω συχνά που έρχεται να τον πάρει στο σχόλασμα. Είναι και αυτή ψηλή και χοντρή σαν κι αυτόν, πολύ συμπαθητική. Ο δάσκαλος όλο τον κοιτάει και κάθε φορά που περνά πλάι του, του χαϊδεύει το σβέρκο σαν να ήταν κανένα ήρεμο μουσχαράκι. Τον συμπαθώ πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος όταν σφίγγω μέσα στο χέρι μου το χοντρό του χέρι, που μοιάζει με χέρι μεγάλου άντρα. Είμαι σίγουρος πως θα κινδύνευε και τη ζωή του ακόμα για να σώσει ένα συμμαθητή του. Θα μπορούσε και να σκοτωθεί για να τον υπερασπιστεί. Και η φωνή του, παρόλο που είναι χοντρή και γκρινιάρικη, είναι μια φωνή που βγαίνει από μια ευγενική καρδιά. Αυτό φαίνεται.